Σε ύψιστη επιφυλακή έχει οδηγήσει τις αρχές ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, με αυξημένες περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επίσης, σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας όπως την Κρήτη, απαγορεύεται η είσοδος σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Σε καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φωτιά. Αυξημένη λοιπόν η προσοχή από όλους μας. Μια πρώτη δυσάρεστη απόδειξη του κινδύνου είχαμε χθες στην Κρήτη. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες στο ροδάκινο του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε και πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν και εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή. Από εκεί λένε ότι πήρε φωτιά από το ξενοδοχείο κάτω. Έχει πολύ δυνατό αέρα εδώ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σήμερα έχει πάρα πολύ. Στο σημείο έσπευσαν εξ αρχής ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Είμαστε από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, επιχειρούμε με 10 αυτοκίνητα, όλα 4x4. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε όμως να την πλησιάσουμε γιατί είναι σε δύσβατη περιοχή και περιμένουμε εντολές από την πυροσβεστική. Μετά από το Μούνιον που θα στείλει για να μπορέσει να τη σβήσει. Ναι, μας είπαν να έρθουμε να συντράβουμε εδώ. Από αέρο συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και πέραν από τους ανέμους εξαιρετικά δύσκολο ήταν το έργο των πυροσβεστών λόγω του δύσβατου της περιοχής. Στο σημείο επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Στο δεύτερο μέτωπο της φωτιάς οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και σε αυτό το σημείο προσπαθώντας να μην επεκταθεί σε κάποιο κοντινό χωριό. Δεν μπορούσαν να χαμηλώσει πολύ το ελικόπτερο και λόγω των ισχυρών ανέμων. Ανεβάζουν τώρα μάνικες για να πλησιάσουν όσο μπορούν την εστία. Ελπίσουμε να την πιάσουμε πριν φύγει προς τα κάτω. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, ωστόσο στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικά οχήματα, υπάλληλοι και μία ομάδα πεζοπόρων. Στάχτη έγινε κυρίως χορτολιβαδική έκταση και ελαιόδεντρα, ενώ απειλήθηκε μια κατοικία η οποία και εκενώθηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία δεν βρίσκονταν ένοικοι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πληροφόρηση αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Στο μεταξύ, σε εμπρησμό από αμέλεια οφείλεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ελιές στα σταυράκια του Δήμου Ηρακλείου χθες το πρωί. Ως υπέτειος φέρεται ο ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, πέταξε αναμένο τσιγάρο και προκάλεσε εκδήλωση πυρκαγιάς και στον οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 600 ευρώ. Η φωτιά έκαψε ένα στρέμμα γεωργικής έκτασης.